Λοιπόν, καλημέρα κύριε Λιμπερόπουλε, καλημέρα πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Και στους συναδέλφους σας που μας ακούνε. Που μας ακούνε. Ναι, και είναι αρκετοί, μας στέλνουν και μηνύματα ήδη. Και φίλοι σας και από την άλλη πλευρά, θέλω να σας πω. Έχουμε πάρει και από τα μεν και από τα δε μηνύματα. Ήδη. Η δημοκρατία πρέπει να υπάρχουν πολλές απόψεις και είναι και σεβαστές. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Έλα. Πάμε τώρα, πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Καταρχήν, να σας κάνω το πολύ απλό ερώτημα. Πώς πάει το μεροκάματο για τον ταξιτζή σήμερα στην Αθήνα με τις συνθήκες αυτές, με τις τιμές αυτές των καυσίμων, με την αγορά έτσι όπως είναι, πώς είναι τα πράγματα. Και με δεδομένο ότι πριν από λίγους μήνες είχαμε μια, μετά από πολλά χρόνια, σημαντική αύξηση στο κόμιστρο. Κύριε Ξενάκη, δεν πηγαίνει καθόλου καλά η δουλειά του ταξί. Οι αυτοκινητιστές δέχονται μια επίθεση κατάργηση των δικαιωμάτων τους και μια ακρίβεια που τους τρώει το εισόδημα και ως οικογένεια αλλά και ως επαγγελματία. Είναι μια πολιτική που φέρνει δυστυχώς τεράστια προβλήματα στην κοινωνία και μέσα στην κοινωνία είναι και ο ταξιτζής. Γιατί ο ταξιτζής θα πάει στο σούπερ μάρκετ όπως πάτε εσείς και ο κάθε πολίτης, θα πάει στο βενζινάδικο όπως πάει ο κάθε πολίτης και με το γιο ταχύ του και θα πληρώσει και το ρεύμα του όπως κάθε οικογένεια. Σε αυτό να συμφωνήσουμε, πρόεδρε, αλλά εγώ που παίρνω ταξί και που σε ώρες αιχμής δεν βρίσκω, που σημαίνει ότι υπάρχει δουλειά, όλοι λένε ότι δουλειά υπήρχε το καλοκαίρι με τον τουρισμό, δουλειά υπάρχει και σήμερα και έχουν μια αμφιβολία αν λόγω και της αύξησης αλλά και κυρίως επειδή ο κόσμος δεν έχει λεφτά, αν αυτό θα συνεχιστεί και το χειμώνα. Αυτό καταλαβαίνω μπαίνοντας μέσα στα ταξί. Από την αύξηση, κύριε Σπουρή, δεν έχει το πρόβλημα ο κόσμος, η κοινωνία και το απέδειξε και το καλοκαίρι. Το ότι δεν βρίσκει ταξί το καλοκαίρι που είχε πολύ τουρισμό φέτος στην Αθήνα είναι ένα δεδομένο υπό την έννοια ότι μέσα από το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει ποτέ δεν θα, όταν έχει είτε ακόμη και βροχή και χειμώνα είτε έχει κίνηση πολύ, δεν είναι εύκολο να βρεις και να πας στην ταξί όταν έχει δουλειά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο κλάδος επλούτησε, γιατί ακίνητα, αυτοκίνητα από την πανδημία, μερικές... Όπα. Χάσαμε τον πρόεδρο. Έχουμε το θέμα ότι με την τηλεφωνική γραμμή να δοκιμάσουμε ξανά αν γίνεται. Κουβεντιάσουμε αυτά. Λοιπόν, πρόεδρος ξανά με τεμποδίων. Τι θα κάνουμε. Κάποιος σαμποτάρει, πρόεδρε. Δεν ξέρω, κύριε Ξενάκη, αυτό που έγινε τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω. Με παίρνετε τηλέφωνο συνεχώς, εγώ δεν μιλάω και μου βγαίνει ότι κλείσει, ότι με καλείτε και δεν χτυπάει. Ναι, δεν ξέρω τι να σας πω. Α, μήπως είναι τίποτα περίεργο, εννοεί ο πρόεδρος. Καμιά επισύνδεση. Δεν ξέρω. Εδώ στον αέρα είσαι, πρόεδρε, τι επισύνδεση. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον... λέει εδώ, συγγνώμη, εδώ αυτό είναι για σένα σκουρή. Λέει, επειδή και εγώ είμαι οδηγός ταξί, τώρα μας έχουν στείλει 2-3 συνάδελφοι μηνύματα. Για πες ρε φίλε δημοσιογράφε, εσένα ρωτάει. Ποιες είναι οι ώρες αιχμής που δεν βρίσκεις ταξί, γιατί εμείς τόση αναδουλειά δεν ξέρουμε ποιες είναι οι ώρες αιχμής. Θα το λέει, πάμε, μετά τις 8 αυτά. Πάμε. Πρόεδρε. Είχαμε σταματήσει στο ότι έχουμε ακόμη ακίνητα αυτοκίνητα. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμη υπάρχει περιθώριο που χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Όμως έχουμε μια πτώση της κατανάλωσης, όπως ξέρετε πολύ καλά, και μέσα στην κατανάλωση του καταναλωτή το πρώτο που θα κόψει ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, είναι το ταξί. Δεν θα κόψει το γάλα των παιδιών τους, δεν θα κόψει τρόφιμα, αλλά θα κόψει το ταξί. Και έρχονται δύσκολες μέρες. Όμως το χειρότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κλάδο τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Έχουμε χιλιάδες αυτοκίνητα γιο ταχύ που δουλεύουν πλέον ανεξέλεκτα. Και όχι μόνο ανεξέλεκτα και χωρίς να έχει την δυνατότητα η αστυνομία, η τροχέα, γιατί δεν έχει προσωπικό, κάνει τεράστιες προσπάθειες να τα ελέγξει και να τα γράψει. Εννοείται πειρατές. Γιοταχοί που δουλεύουν με Uber, που δουλεύουν με διάφορες εφαρμογές. Παράνομα είναι αυτά που λέτε. Παράνομα. Συγγνώμη, αλλά... αν δουλεύουν με εφαρμογές είναι αδύνατο να μην τα βλέπει τροχέα. Να τα βλέπει επιβάτης και να τα βλέπει τροχέα. Η τροχέα γράφει, αλλά έχετε υπόψη σας ότι αν θα δείτε μία ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της Αστυνομίας,
με παράδειγμα την Μύκονο, ότι τους κάνουν αγωγές αυτοί που δουλεύουν με γιοταχή και βανάκια που τους γράφει. Και δυστυχώς η κυβέρνηση όχι μόνο δεν στηρίζει τα αστυνομικά όργανα, αλλά από το Υπουργείο Μεταφορών ξέρω πολύ καλά, γιατί έχω σκοτωθεί με τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, παίρνει τηλέφωνο να σβήνει κλήσεις τον γιοταχή. Και επειδή είναι ένα σκάνδαλο τεράστιο, τεράστιο σκάνδαλο, ναι, σας λέω τεράστιο, φανταστείτε ότι 2.500 αυτοκίνητα που έχουν πάει στην Μύκονο φέτος το καλοκαίρι και δουλεύανε, έχουν τζίρους γύρω στο χιλιάρικο την ημέρα. Και όχι μόνο αυτό, δεν πληρώνουν φορείες τίποτα, αλλά στέλνει και οδηγίες που δεν μας δίνει σαν ΣΑΤΑ ο Υπουργός Μεταφορών. Και συγγνώμη σας διακόπτω, Πρόεδρε, και δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό στη Μύκονο, γιατί μιλάμε τώρα για ένα νησάκι, δεν μιλάμε τώρα για ένα μέρος Αχανές. Ναι. Σας λέω, στέλνει στην τροχέα οδηγίες ότι κακώς τους ελέγχει και τους γράφει. Η άποψη του Παπαδόπουλου πλέον, και επειδή τα έχουμε συζητήσει και ναι, τα έχουμε πει στα ίσα, γιατί υπήρξε φίλος με τη βοήθεια που είχε κάνει το 2013-2014 στον κλάδο, έχει αλλάξει άποψη, στέλνει οδηγίες και δεν μας δίνει τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του νόμου του 45-30 να τις δούμε και εμείς νομικά. Θα τον βγάλουμε εμείς. Θα κοιτάξουμε τον βγάλουμε. Να τον βγάλουμε. Αν θέλει να είστε και εσείς πρόεδρε, αν θέλει ο Διότι πρόεδρος, πρέπει να είμαι κι εγώ για ένα και μόνο λόγο, για να τσακωθώ. Ναι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ναι. Θα σας πω κάτι όμως. Ότι παγκοσμίως πλέον έχει αποδειχθεί η Uber ότι παρενέβαινε με κάθε τρόπο στα, πώς το λένε, στις κυβερνήσεις, είτε έπιανε κυβερνήσεις. Δεν είναι και φράγκα, να το πω εγώ πιο λαϊκά. Το διαβάσαμε στα ρεπορτάζ. Πρόεδρε, έχουμε ένα λεπτό. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε για τις επιδοτήσεις με τα καύσιμα, τι γίνεται. Έχετε κάποιο αίτημα? Να το τελειώσω αυτό. Δεν θα προλάβουμε, να πάμε σε ειδήσεις. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο, γιατί και εμείς είμαστε αναγκασμένοι κάποια στιγμή, εγώ το λέω ειλικρινά, ψάχνω τα στοιχεία και θα έχουμε και αγωγές. Καλά θα κάνετε, άμα νομίζετε πως θίγονται τα συμφέροντά σας, άλλη μόνο. Σε πολιτικό επίπεδο, γιατί δεν πάει άλλο. Τι εννοείτε αγωγές σε πολιτικό επίπεδο, εννοείτε υπουργών? Γιατί? Όχι, ρωτώ, εγώ ρωτώ. Άμα μου δίνει 500.000 που είναι να πάρει το δημόσιο αποκλήσεις παρανόμως, άμα δεν λειτουργεί οι επιτροπές των κλήσεων που πάνε στο Υπουργείο, που την πρώτη φορά ένα αυτοκίνητο γιοταχή που δουλεύει με διαμεσολαβητή, με εφαρμογές, τρώει τις 6,5, τη δεύτερη φορά πρέπει να φάει από το Υπουργείο 20.000, ναι, και δεν έχει φτιάξει επιτροπές ή τις πετάει στο καλάθι του Υπουργείου μέσα. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο? Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να οδηγούμαστε οπωσδήποτε να τον βγάλουμε τον κύριο Παπαδόπουλο μία από τις επόμενες ημέρες. Και αν μπορούμε να κάνουμε ξανά το διάλογο μαζί, να τον κάνουμε. Τώρα, επειδή. Λίγο για το πετρέλαιο, σε μισό λεπτό, αν μπορεί να μας πείτε τι γίνεται με αυτό. Ακούστε. Εμείς την αύξηση που πήραμε και την έδωσε ο Καραμαλής ο ίδιος σε συνεννόηση με το Μητσοτάκη στο ΣΑΤΑ, μετά την εκλογή μας που επανήλθε η δημοκρατία στον κλάδο, ήταν μία αύξηση καλή για τα δεδομένα της συγκυρίας, πολύ καλή, υπό την έννοια όμως ότι τότε που είχαμε πάρει τελευταία αύξηση επί Στυλιανίδη, επί Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή πάλι, ήταν 0,80 το πετρέλαιο. Ναι. Και τώρα είναι... Και όταν πήραμε αύξηση είχε 1,70-1,80. Όμως η αύξηση ξανά τώρα και η ακρίβεια που διέπει γύρω γύρω μας και της οικογένειας μας, μας την τρώει. Πρόεδρε, έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Λοιπόν, δεν είναι άλλη λύση παρά μόνο ή θα βγάλεις τα ταξί όπως έχει βγάλει εφοπλιστικά καράβια, όπως έχει βγάλει αγρότες, επαγγελματικό καύσιμο. Μάλιστα. Πλέον ή θα μειώσει το φόρο κατανάλωσης. Λοιπόν, Πρόεδρε, μένουμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Θα βγάλουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Ναι, πρώτο Θεός. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.